Έχουν περάσει ακριβώς 3/24 από το βράδυ της Κυριακής της 7ης Ιουλίου που έκλεισαν οι κάλπες των εκλογών, των εθνικών εκλογών που έστειλαν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Το μήνυμα και το αποτέλεσμα ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα ξεκάθαρο μήνυμα εντολή από τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να κυβερνήσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά μας, αυτοδύναμη, χωρίς δεκανίκια, γιατί η χώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα και αυτά τα προβλήματα πρέπει να αρχίσουν να λύνονται από την πρώτη μέρα. Ήδη τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Από την γρήγορη ορκομοσία του Πρωθυπουργού, την σύνθεση που ήταν έτοιμη της κυβέρνησης και την ορκομοσία της, και τα πρώτα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις που άρχισαν να παίρνουμε. Όπως σας έχουμε εξηγήσει στους Έλληνες πολίτες, πέρα από τα μέτρα που θα πάρουμε σε διάφορους τομείς που θα ανακουφίσουν την οικονομία και θα οδηγήσουν τη χώρα σε μια γρήγορη εκκίνηση της ανάπτυξης, αυτά που είναι μέτρα θεσμικά αλλά και θα χρειαστούν χρήματα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, η μεγάλη μας τομή θα είναι η αποφασιστικότητα του να σπάσουμε στεγανά και δεσμά που ταλαιπωρούσαν τόσα χρόνια τον πολίτη στη σχέση του με το κράτος ή την έναρξη ή την επιδίωξη ή τη διατήρηση της επιχειρηματικότητας από πλευράς επιχειρήσεων. Θα δείτε πολύ σύντομα πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία. Αυτά τα θέματα θα είναι αυτά που είπαμε ότι γρήγορα θα αποκατασταθεί, πιστεύουμε, το αίσθημα της δημόσιας ασφάλειας και ευνομίας στην ελληνική κοινωνία. Γρήγορα οι πολίτες θα αισθάνονται πιο φιλικά όταν προσεγγίζουν τον κρατικό δημόσιο οργανισμό και γρήγορα θα αρχίσει να δημιουργείται ένα κλίμα ψυχολογικό που θα αρχίσει να φέρνει επενδύσεις ιδιωτικές, αργότερα δημόσιες και κυρίως θα αλλάξει η ψυχολογία. Γιατί πολλά πράγματα ξέρετε είναι θέμα ψυχολογίας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης μας δικαίωσε, με δικαίωσε και αισθανόμαστε και αισθάνομαι περήφανος και για την επιλογή του και την εκλογή του σαν Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και γιατί κατάφερε κάτι που δεν κατάφεραν άλλοι πολιτικοί άνδρες μεγάλοι της παράταξής μας, όπως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που έχασε εκλογές το 1985, όπως ο Κώστας Καραμαλής που έχασε εκλογές το 2000, μέσα σε 3,5 χρόνια κατάφερε και οδήγησε σε νίκη τις φιλελεύθερες κεντροδεξιές πατριωτικές δυνάμεις του τόπου και κυρίως δημιούργησε ελπίδα και προσδοκία από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που δεν μας ψήφισε, που ψήφισε άλλα κόμματα. Ας έρθουμε τώρα λίγο στην Καστοριά. Η Καστοριά είναι ο νομός Καστοριάς, ένας από τους 4 της Δυτικής Μακεδονίας. Η Δυτική Μακεδονία είναι η λιγότερο ανεπτυγμένη, περισσότερο προβληματική από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδος. Και από τους 4 νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, τους χειρότερους δείκτες έχει δυστυχώς ο νομός Καστοριάς. Και στο νομό Καστοριάς οι πολίτες ήθελαν και έκαναν ένα μεγάλο άλμα. Έκαναν μια αλλαγή στην εκπροσώπηση σε επίπεδο βουλευτού και μάλιστα στην τετραετία αυτή που η Νέα Δημοκρατία θα είναι κυβέρνηση. Ήταν κάτι που δεν ήταν εύκολο. Πέρασαν για μένα δύσκολα, να μην πω πέτρινα χρόνια, από το Μάιο του 12 που έχασα τις τελευταίες εκλογές, από τον Ιανουάριο του 15 που πίστευα, περίμενα να εκλεγώ, δεν ήταν καθόλου εύκολο να παραμείνω στην ενεργό πολιτική. Κράτησα το πολιτικό γραφείο ανοιχτό, έμεινα στη Καστοριά, έκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έπαιρνα θέσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την τοπική μας κοινωνία αλλά και ευρύτερα την Ελλάδα, δεν κρύφτηκα σε κανένα ζήτημα, πρωτοστάτησα σε γεγονότα είτε εθνικά είτε σε συλλαλητήρια ή σε παραστάσεις εκεί λίγο πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, είχα βάλει και δικό μου λεωφορείο να μεταφέρω πατριώτες Έλληνες
που ήθελαν να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους. Διοργάνωσα 6 ημερίδες αυτά τα χρόνια, τις 4 την τελευταία χρονιά του 2018. Ήμουνα παρόν συνέχεια. Αντιξιότητες υπήρχαν πάρα πολλές. Θέλω να ευχαριστήσω τους 5.000 περίπου Καστοριανούς που με τίμησαν με την ψήφο τους. Θέλω να ευχαριστήσω και αυτούς που δεν με ψήφισαν και άμα θέλετε περισσότερο, και σημειώστε το αυτό, αυτούς που ήθελαν να με ψηφίσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να με ψηφίσουν. Δεν έφτασαν μέχρι να με ψηφίσουν. Δεν κατάφεραν να με ψηφίσουν. Αυτά τα χρόνια έχουμε, σαν μια μικρή κοινωνία που είμαστε, έχουμε κάποια θέματα. Η απόφαση μου να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές είχε πάρθει από τότε που έγιναν οι προηγούμενες. Προηγήθηκε η αλλαγή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, είχα ταχθεί από την αρχή με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, επομένως δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να μη συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο. Μεθοδευμένα όμως, από κάποιους κύκλους και γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί και δεν είναι ώρα τώρα, κρατιόταν μέχρι και μια μέρα πριν να ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο η φημολογία, που δεν ξέρω πώς κατάφερε και διασπυρώταν, ότι δεν θα είμαι υποψήφιος ή δεν μπορεί να είμαι. Αυτό έχει συγκεκριμένη σκοπιμότητα. Ο πολύς ο κόσμος που ήθελε να με στηρίξει όταν θα γίνονταν οι εκλογές, έμπαινε σε αμφιβολία και έλεγε ας έρθει η ώρα εκείνη της επιλογής και θα σε στηρίξουμε. Ναι, αλλά όμως με αυτόν τον τρόπο της διασποράς της αμφισβήτησης, κάποιοι, επειδή υπάρχουν, οι περισσότεροι πολίτες είναι φιλότιμοι, ντόπροι, έδιναν το λόγο τους σε κάποιους υποψηφίους που εμφανίζονταν σίγουρο, με αποτέλεσμα να ψαλιδίζεται η δυναμική που είχε η υποψηφιότητά μου. Φτάσαμε στις εκλογές, ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο όπως εγώ τουλάχιστον το γνώρισα από τον Ιανουάριο ότι θα είναι έτσι, ανοίγοντας μια μεγάλη παρένθεση ότι εννοείται ότι πάντοτε ο πρόεδρος του κόμματος κάνει το ψηφοδέλτιο και το ανακοινώνει και αυτός είναι υπεύθυνος γι' αυτό και ουδείς το αμφισβητεί αυτό. Ήταν ένα δύσκολο 20ήμερο με λίγα οικονομικά μέσα που διέθετα και αυτά τα οικονομικά μέσα προέρχονταν από τις οικονομίες τις προσωπικές, τις οικογενειακές μου. Έκανα ένα αξιοπρεπή και έντιμο εκλογικό αγώνα. Είναι ένα αποτέλεσμα νικηφόρο για μένα, μια δικαίωση που ίσως δεν έχει ξαναγίνει, θα το δω στη Βουλή, αν στα σύγχρονα ελληνικά πολιτικά χρονικά κάποιος βουλευτής μετά μια θητεία έχασε 2 εκλογές και επανήλθε. Μια φορά έχει τύχει πολλές φορές και βουλευτές που είναι 20-30 χρόνια στο Κοινοβούλιο να χάσουν και να επανέλθουν. Αλλά 2 φορές να χάσει κανείς και να επανέλθει είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θα το δω και για λόγους ιστορικούς και στατιστικούς για να το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι νικηφόρο για μένα, παρά το ότι μπορεί να περίμενα μεγαλύτερη διαφορά και σας εξήγησα για ποιους λόγους δεν έγινε η διαφορά. Δεν έχω κανέναν λόγο να στέκομαι σε αυτά πλέον. Κοιτάμε την επόμενη μέρα, κοιτάμε μπροστά, βάζουμε σφουγγάρι σε όσα έγιναν, όπως ο πρόεδρος του κόμματος όταν εξελέγει έδειξε ότι προχωράει μπροστά με όλη τη Νέα Δημοκρατία, με όλους τους υποψήφιους προέδρους και βλέπετε πώς αξιοποιούνται όλοι, είτε ο Βαγγέλης ο Μημαράκης που ήταν επικεφαλής του Ευρωψηφοδέλτιο, είτε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που είναι αντιπρόεδρος και κατέλαβε κορυφό Υπουργείο, είτε ο Απόστολος ο Τζικώστας που κατήγαγε μια περηφανή νίκη σαν περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και είναι ένας πολλά υποσχόμενος πολιτικός σε όλα τα επίπεδα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Το ίδιο και εγώ στην Καστοριά, στο μικρό μας νομό που ψήφισαν 32-33.000 κόσμους όσοι ψήφισαν, θέλω να δηλώσω σαν κυβερνητικός βουλευτής και ουσιαστικά σαν, επιτρέψτε μου να πω, γιατί αυτές τις μέρες δεχόμουν και ευχές, άντε και υπουργός, και δεν έχω κανένα στόχο να γίνω υπουργός. Θεωρώ ότι ο βουλευτής, ο κυβερνητικός, όταν είναι ένας, είναι ο υπουργός του νομού. Εάν ήθελα να πω και αυτό, από την ιστορία, εάν ήθελα να γίνω υπουργός, ήταν πάρα πολύ εύκολο, θα ήμουν υπουργός από το καλοκαίρι του 2012. Αν ενέδιδα στις πιέσεις, στις παροτρύνσεις, να ψηφίσω τότε το δεύτερο μνημόνιο, θα είχα γίνει υπουργός το καλοκαίρι χωρίς καμιά αμφιβολία. Ουδείς φαντάζομαι τώρα να τολμά να το αμφισβητήσει. Γιατί και η εκλογή μου θα ήταν δεδομένη το Μάιο του 2012
και η υπουργοποίηση μετά, όπως έγινε με πάρα πολλούς νεότερους που εξελέγησαν πρώτη φορά τότε το Μάιο του 12, ενώ εγώ είχα μια διαδρομή χρόνια με ιδιαίτερη προσωπική σχέση τότε με τον Αντώνη Σαμαρά, αυτά πράγματα που είναι γνωστά. Θέλω να πω λοιπόν ότι για τα προβλήματα τα πολλά που έχει ο νομός μας, ήδη άρχισα να εργάζομαι, να προσπαθώ να... Όχι να ενημερωθώ, είμαι ενημερωμένος για τα περισσότερα, αλλά σαφώς και κάποια ιδιαίτερα ζητήματα, ο κάθε κλάδος χωριστά, πρέπει να συζητήσουμε και να αλληλοενημερωθούμε. Θέλω να διαβεβαιώσω λοιπόν τους Καστοριανούς πολίτες ότι θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις στα προβλήματα του νόμου. Θα προσπαθήσω να, αφού δω το κλίμα από τους υπουργούς τις πρώτες μέρες, να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε μπρος άμεσα, τι μπορούμε να κάνουμε με τα μεγάλα έργα. Καταρχάς θα σας πω ότι κύρια έγνοια μου είναι να κάνουμε κάποια πράγματα που υλοποιούμενα αυτά θα είναι όφελος για όλους και για τον καθένα χωριστά. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες γίνεται συζήτηση, το ακούσατε, για στρατηγικό επενδυτή κατά αεροδρόμια. Υπήρχαν κάποιες στον τύπο ανακοινώσεις, ποια είναι πάνω από 100.000 κίνηση το χρόνο, ποια είναι 30 με 100.000, ποια είναι κάτω από 30.000, μεταξύ των οποίων της Καστοριάς αλλά και άλλα αεροδρόμια, της Κύρου, της Σύρου. Θέλω να σας πω λοιπόν να γίνει καλά σαφές. Μέχρι τώρα δεν το καταλάβαιναν πολύ. Αντιλαμβάνομαι το αεροδρόμιο της Καστοριάς σαν αεροδρόμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Τελεία και παύλα. Ας είναι οι συνάδελφοι βουλευτές της Κοζάνης, 5 ή 4 της Νέας Δημοκρατίας. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ότι δεν έχει λόγο ύπαρξης δεύτερο αεροδρόμιο στη Δυτική Μακεδονία και το δικό μας μπορεί σύντομα να αναβαθμιστεί. Εγώ για να πω ότι πέτυχα το σκοπό μου, θέλω να φτάσουμε στο σημείο το αεροδρόμιο μας να έχει 2 πτήσεις τη μέρα για Αθήνα. Τουλάχιστον 2 τακτικές. Να εξαιρέσουμε τα τσάρτερς. Δεν ξέρω αν κάποιοι θα τα ακούν ακόμη αυτά περίεργα. Μα γιατί η Αλεξανδρούπολη έχει από 2 και πάνω πτήσεις, γιατί η Καβάλα, να μην πω για τη Θεσσαλονίκη. Και αν δούμε το χάρτη της Βορείου Ελλάδος, μόνο εδώ δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει, σύντομα θα κατεβαίνουμε στην Αθήνα μέσω Κοριτσάς. Θα το κάνει η Κοριτσά και θα μας βολεύει εμάς να πάμε εκεί για να πετάξουμε και να γυρίσουμε. Μέχρι τώρα με κοιτούσαν περίεργα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να πιάσουμε, θα προσπαθήσω να θέσω άμεσα, αν πούμε ένα να ξεκινήσει από την αρχή, κλείνω στο να ζητήσω, εφόσον μου ζητηθεί η γνώμη και θα φροντίσω να μου ζητηθεί και θα επιβάλλω να μου ζητηθεί τη σύραγγα της κλεισούρας. Θα μας φέρει σε άμεση επικοινωνία με την ΕΡΔΕΑ και πιστεύω ότι σύντομα αυτό θα ανεβάσει την αξία της γης στην περιοχή μας και θα αρχίσει να φέρνει πολίτες από τη διπλανή περιοχή εδώ. Να μην πούμε τα άλλα έργα, φράγμα του Νεστορέου που είναι σταματημένο 3 χρόνια, τίποτα παντελώς, και κυρίως η τεράστια κοροϊδία από την απελθούσα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τον επερχόμενο περιφερειάρχη του Ουγγαρητήδη για τον αγωγό ΤΑΠ. Μα δεν έκαναν τίποτα. Δεν έκαναν τίποτα. Αυτό που έκαναν ήταν η Καστοριά να είναι σύμφωνα με τους ρυθμούς που δρομολόγησαν, να πάρει φυσικό αέριο, θα το ξαναπώ, όταν πάρει η Μύκονος και η Σαντορίνη. Αυτό δηλαδή το δεδομένο, όταν θα πάρουν όλοι. Δεν κάναν κάτι διαφορετικό για την πιο ψυχρή περιοχή της Ελλάδος και για την περιοχή αυτή που είναι η μόνη που δεν βρέχεται από θάλασσα. Αφού δεν βρεχόμαστε από θάλασσα, έχουμε και το μέσο όρο υψομέτρου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι την άριστη προσωπική μου σχέση με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη φιλική σχέση που είχε δημιουργηθεί από τα χρόνια της προηγούμενης βουλευτικής μου θητείας με αυτούς που είναι οι κορυφαίοι υπουργοί, θα την χρησιμοποιήσω για να άμεσα από τις πρώτες μέρες να τους δώσω να καταλάβουν, γιατί επιτέλους πρέπει οι εκπρόσωποι να έχουν επιχειρήματα, να έχουν σοβαρότητα να πείθουν. Μόνο με πειθό, με επιχειρήματα μπορείς να πεις, να εξηγήσεις ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Θα είμαι συντεταγμένος πίσω από τον Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, από τη γενική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά για μένα θα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεδομένως είμαι μόνο για τους χιλιάδες πολίτες που με εμπιστεύονται, που να είστε βέβαιοι είναι πολύ πολύ περισσότεροι από αυτούς που βρέθηκαν τα ψηφοδέλτια τους στις κάλπες, και η συνείδησή μου. Και τη συνείδησή μου, εάν χρειαστεί, θα την ξαναυπερασπιστώ. Επομένως, θέλω να στείλω ένα άνεμο αισιοδοξίας στους πολίτες που μας ακούν τώρα και να τους πω ότι ξεκινά μια περίοδος να έχουν κατανόηση, να έχουν υπομονή και γρήγορα θα δουν ωφέλη. Αυτά τα πράγματα που τα είπα και λίγο στην αρχή, σε κεντρικό επίπεδο δεν μας καίει τόσο πολύ εμάς, βέβαια και εδώ έχουμε ληστείες και κλοπές, κάποιες εξηγνιάζουν και τελευταία, αλλά
μπαχαλάκιδες, ρουβίκονες, καταστροφή της δημόσιας υπηρεσίας, δίθεν πανεπιστημιακό άσυλο, θα τελειώσουν από τον πρώτο μήνα. Και το βλέπετε αυτό από τη σύνθεση της κυβέρνησης. Είμαστε αποφασισμένοι. Από αυτά που χρειάζονται αποφασιστικότητα, θα τα κάνουμε χωρίς να σκεφτούμε κόστη. Θα είμαστε δυναμικοί από την αρχή. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για κάποιες, αν θέλετε, διευκρινήσεις, ερωτήσεις, επεξηγήσεις. Ναι, αυτό το πολύ βασικό θέλω να ρωτήσω. Αν λίγο θέλετε να μας εξηγήσετε παραπάνω, επειδή αναφερθήκατε σε δύο σημεία στη συνέντευξή σας, για τις ψήφους που χάθηκαν, που δεν βρέθηκαν. Κοιτάξτε, δυστυχώς ο παλαιοκομματισμός πάντοτε υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά, αν θέλετε, φαινόμενα τύπου συλλήψεως και οδήγηση στο αυτόφορο στην Πτολεμαϊδα, είχαμε πάρα πολλά στις προηγούμενες εκλογές που θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτή τη φορά λάβαμε τα μέτρα μας, φυλάξαμε τις κάλπες περισσότερο, αλλά υπήρχαν πάλι και τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες δεν συνάδουν για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αστική δημοκρατία. Αλλά αυτό ξεκινάει από την παιδεία. Τα παιδιά μου έχουν τελειώσει το λύκειο πριν από 10-12 χρόνια. Άκουγα τότε τις μαθητικές κοινότητες, οι καθηγητές δεν επέβλεπαν τις εκλογές. Με αποτέλεσμα να γίνονται νοθείες. Αν δηλαδή δεν διδάξεις το παιδί ότι είναι κορυφαία διαδικασία επιλογή, όταν έχεις ένα ψηφοδέλτιο και η θέληση του πολίτη εκείνη την ώρα είναι κορυφαία διαδικασία, θα πιστέψει ότι τα ίδια μπορεί να γίνονται σε όλες τις εκλογές και στις βουλευτικές. Και δυστυχώς υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα που την προηγούμενη φορά ήταν πιο εκτεταμένα, τώρα ήταν πιο περιορισμένα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Τα έλεγα αυτά και στα κομματικά όργανα όταν βρισκόμασταν, τα είπα και πριν τις εκλογές δημόσια, επισκέφτηκα και τον εισαγγελέα Καστοριάς πριν τις εκλογές για να τον ενημερώσω να λάβει τα μέτρα του για να φροντίσει και να υπάρχουν περισσότερα μέλη σε εφορευτικές επιτροπές. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να είναι εκπρόσωπος κόμματος, φυσικά και έχει δικαίωμα να έχει την προσωπική του επιλογή, αλλά όταν ας πούμε φτάνει στο σημείο να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος της νύχτας κάποιου υποψηφίου, αυτά είναι, μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή είχα πει ότι δεν λέω ότι είναι το ίδιο το να πάρεις το όπλο σου και να στραφείς κατά του Προέδρου Δημοκρατίας ή του Πρωθυπουργού να καταλύσεις το πολίτευμα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα είναι αδίκημα που προβλέπει φυλάκιση από 6 μέχρι 24 μήνες η παραβίαση της θέλησης του πολίτη. Δηλαδή, δεν υπάρχει ιερότερο δικαίωμα αυτό που κατακτήθηκε με αγώνες, με υδρότα, με πόνο, με αίμα πολλές φορές, να κάποιος να θέλει να το παραβιάσει για ευτελείς σκοπούς και με ευτελή μέσα. Είναι μέσος πλην σαφώς μια καταγγελία αυτό που καταφέρατε. Δεν θέλω να πω άλλο, απλώς έδωσα στην πόλη, στο χωριό. Φτάνει αυτό, δεν χρειάζονται περισσότερα. Ευτυχώς η θέληση των πολιτών έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, που σας είπα αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλο και δεν εκφράστηκε όπως μπορούσε να εκφραστεί, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, είναι μια άνετη νίκη, θα μπορούσε να ήταν και πολύ πιο άνετη αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που σας είπα και όχι το συγκεκριμένο. Είναι σοβαρή καταγγελία, γιατί μιλάτε για μπράβους της νύχτας. Αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα, κύριε Νασούς. Εγώ δεν κάνω καμιά καταγγελία και από τώρα και πέρα θέλω να σας πω, δεν θα ξαναμιλήσω για το παρελθόν, αλλά προσωπικά, με την προσωπικότητά μου, το χαρακτήρα μου και τη συμπεριφορά, αν θέλετε, θα επιβάλλω από τη μεριά τη δικιά μου τους κανόνες συμπεριφοράς στην επικοινωνία με τους πολίτες. Ο ρόλος σας είναι σημαντικός, αλλά σε κάποιες πτυχές του ρόλου σας, όσο αφορά εμένα, δεν θα επιτρέπω να βγαίνουν συμπεράσματα που δεν εννοούνται ή αν θέλετε να τα κουτσομπολιά. Τέλος, δεν έχουμε περιθώρια για κατηνισμούς, για τέτοιες λογικές. Θα σας καλώ να μιλάμε και θα θέλω να έρχεστε όλοι όποτε κρίνω ότι έχω κάτι να σας πω και η λογική του να τηλεφωνηθώ και όπου με βρείτε στο κινητό, στο αυτοκίνητο ή στο δρόμο να μιλάμε θα τελειώσει. Θα κάθομαι σε τραπέζι, θα είμαι προετοιμασμένος και τα προβλήματα είναι πολλά. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Και μπορεί να υπάρχουν εκπομπές και ευχάριστες και χιουμοριστικές και διασκεδαστικές. Βλέπετε και στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση περισσότερο. Το διαδίκτυο είναι λίγο πιο χαλαρό. Αλλά εγώ, σαν βουλευτής κυβερνητικός του νομού Καστοριάς, θέλω να ανεβάσω το επίπεδο του πολιτικού του νομού. Το οποίο δεν με ικανοποιούσε τα προηγούμενα χρόνια. Χρειάστηκε να επιδείξω μεγάλες αντοχές να αντέξω συμπεριφορές και τακτικές που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια.
Τώρα που η μεγαλύτερη ευθύνη είναι σε μένα, γιατί αρχή άνδρα δείκνηση, θα δείτε άλλα πράγματα που ίσως δεν τα ξαναείδατε ποτέ μέχρι τώρα. Ναι, αλλά αν δεν κατανομάσετε, κύριε βουλευτά μου, αυτός που έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Τελείωσε. Τι κάνετε, κρύβετε, σηκώνει κάτω από το χάρι. Δεν τα μέσα μας, Από αυτά που είπα, έδωσα κάποια ψήγματα μόνο ήθελα να δώσω. Τίποτα παραπάνω. Και δεν θα ξανασχοληθούμε ξανά με αυτά. Σημασία έχει ότι οι εκλογές έγιναν, ήταν με δημοκρατικό τρόπο, ουδείς αμφισβητεί το αποτέλεσμά τους, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Για κάποιες λεπτομέρειες, επειδή πάρα πολλά μέσα στην κοινωνία μας λέγονταν, διακινούνταν και οφορούνταν, είπα κάποιες έτσι για να μας ακούσουν και κάποιοι και τελεία και πάρω. Δεν θέλω να δώσω καμιά συνέχεια, δεν έχει κανένα νόημα, κοιτάμε μπροστά, πάμε όλοι μαζί, εγώ θα είμαι βουλευτής όλων των πολιτών του νομού Καστοριάς, μας περιμένουν από εμάς, σε όλο το πολιτικό φάσμα, από το πλέον ακραίο δεξιό. Πιστέψτε με, υπήρχε εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής που για μένα ευτυχώς δεν μπήκε στη Βουλή αυτή τη φορά. Εκπρόσωπος σε κάποιο εκλογικό τμήμα που επισκέφθηκε και μου είπε: «Κύριε Τζικαλάγια, από την οικογένειά μου πήρατε 3 ψήφους, άσχετα ήταν με τη φανέλα της Χρυσής Αυγής». Μέχρι την άκρα αριστερά προσωπικά με ψήφισαν πάρα πολλοί πολίτες, συνειδητοί κομμουνιστές για πολλά χρόνια και κυρίως πάρα πολλοί πολίτες που όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο Πασό. Βεβαίως και η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και η δική μου είναι η σταθερή εκλογική βάση της μεγάλης φιλελεύθερης και τωροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως η ευθύνη είναι έναντι όλων. Ο κυβερνητικός βουλευτής εδώ έχει την πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτός κρίνεται από πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά να δώσω και μια άλλη διάσταση ότι θα συνεργαστώ στενά με τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Μακεδονίας που είναι ευτυχή συγκυρία. Που είναι ο Γιώργος ο Κασαπίδης, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ πολιτική χημεία. Είναι ένας πολιτικός της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Χρημάτισε 15 χρόνια βουλευτής Κοζάνης, ξέρει όλα τα πολιτικά ζητήματα. Τώρα θα εστιάσει στα περιφερειακά. Είναι πολύ εξειδικευμένος στα αγροτικά. Αν θέλετε, στα αγροτικά. Ουέ και λίμουνα, άμα τελειώσει η τετραετία μας, όχι η τετραετία μας, η χρονιά αυτή, και να μην έχουμε τελειώσει το θέμα της παράνομης ελληνοποίησης. Δεν κάναμε τίποτα, δεν χρειάζεται χρήματα. Θα τσακίσουμε αυτούς που απομυζούν τον υδρότα των αγροτών μας. Δεν μπορεί να παράγουμε τα καλύτερα φασόλια και να πουλούνται 1,82-20 επειδή έρχονται Κινέζικα και πουλούνται για ελληνικά. Να έρχονται για Κινέζικα, αλλά θα πουλούνται για Κινέζικα. Να πουλούνται μισό ευρώ ή 1 ευρώ, γιατί της Καστοριάς ο παραγωγός μπορεί να το πουλάει και 3,5 ευρώ. Με αυτά θα προχωρήσω από τώρα και πέρα. Και κυρίως θα προχωρήσει η κυβέρνηση. Από εκεί εξαρτάται. Εμείς από εδώ είμαστε συντεταγμένοι σε αυτή την πολιτική και θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω τα θέματα, ήδη τα βασικά. Ήδη αύριο θα έχω συνάντηση με τον Σύνδεσμο Γονοποιών, με πολλά άλλα θέματα που πολύ γρήγορα θα τα πιάσουμε με τους αγροτικούς συλλόγους για να τα θέσουμε την πρώτη μέρα. Δηλαδή αυτά που θέλουν σπαθί για να κόψει τον γόνιο δεσμό, θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε άμεσα, από τον πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα. Από εκεί θα εξαρτηθεί μετά και στα άλλα δύσκολα που θέλουν να υπάρξει πλούτος για να μοιραστεί περισσότερο. Εμείς θέλουμε να παράγουμε καινούριο πλούτο, φρέσκο πλούτο, για να πάρουν όλοι μεγαλύτερο κομμάτι από τον πλούτο. Οι προηγούμενοι μοίραζαν την κατάντια, τη μιζέρια. Δεν θα πειράξουμε κανένα δημόσιο υπάλληλο. Όλοι θα πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους, θα αξιολογούνται και θα ίσως θα μετακινούνται για να είναι ωφελημότεροι για το κοινωνικό σύνολο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι πάρα πολύ καλά. Αναφερθήκατε σε κάποια σημαντικά έργα για την Καστοριά. Δεν αναφερθήκατε στο αστυνομικό μέγαρο που βρίσκεται τώρα σε μια πορεία δηλαδή υλοποίησης και αν σκέφτεστε να συνεργαστείτε με την κυρία Τελιγιορίδου ώστε να βρει επιτέλους την λύση του. Βεβαίως και η κυρία Τελιγιορίδου βέβαια τώρα. Έχει δρομολογηθεί αυτό. Εφόσον καταρχάς θα δούμε σε ποια φάση είναι, θα το δω γιατί έκανα μια δήλωση 10 μέρες πριν τις εκλογές που όπως παλιά είχαμε το Μιστρίκ, ξέρετε, τώρα είχαμε τη Φαγάνα, τον Εξκαφέ. Δεν ξέρω αν πράγματι είναι ξεκίνημα αυτό. Έχω όλη την καλοπροαίρετο είπε. Μακάρι να είναι σε αυτή τη φάση και βεβαίως ο νομός Καστοριάς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Το έχουμε χιλιοπεί ότι η Κοζάνη το ξεκίνησε πολύ μα πάρα πολύ αργά και τελείωσε. Έχει χρόνια που λειτουργεί. Και τα Γρεβενά που ούτε καν συζητούσαν στο νομικό μέγαρο ήδη νομίζω είναι σε φάση ανοικοδόμησης. Δηλαδή σε όλα ήμασταν πίσω και καιρός είναι να βάλουμε λιθαράκια που να γίνουν αυτά τα λιθαράκια να κάνουν
επιμέρους υποδομήματα για την Καστοριά. Έτσι καλά, γιατί δεν είδατε μια ανάρτηση με τη συναδέλφου της κυρία Τελίου για την πρώτη απόφαση της κυρίας Κεραμέως για καταργή στη νομική σχολή της Πάτρας. Λέγοντας ότι το ξύλιμο των σχολών ξεκίνησε, σας ανησυχεί κάτι για τη συνέχεια? Και αν υπάρξει κάτι τέτοιο για την Καστοριά, πώς θα αντιδράσει? Εγώ προσωπικά έχω δεσμευτεί ότι θα ξαναφέρω το θέμα της αρχιτεκτονικής σχολής, που πιστεύω ότι είναι μια σχολή που τη δικαιούται η Καστοριά και έχει τέτοιο αντικείμενο που θα μπορούσε να τη συντηρήσει. Είπα και στην προεκλογική περίοδο, όταν ας πούμε άλλοι συνυποψήφοι λέγανε διαφορετικά πράγματα με τρόπο που ενοχλούσαν, που απογοήτευαν τους πολίτες, ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ή διαπίστωση ότι έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και πάνω σε αυτό θα δοθεί βαρύτητα από την κυβέρνηση. Ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών λυκείων είναι πολύ λίγοι για τα πάρα πολλά τμήματα που έχουμε σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι. Δηλαδή, όταν είχαμε 145.000 αποφύτους, είχαμε 6-7 πανεπιστήμια. Και τώρα έχει γίνει κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε κομμόπολη και ΤΕΗ. Τώρα δεν ενοποιήθηκαν. Αυτό που είχε πάει να εφαρμοστεί το 10-11-12 το σχέδιο Αθηνά, είχε μια ορθολογική βάση γενικώς, χωρίς να δούμε σε τοπικό επίπεδο ή αν θέλετε στα πλαίσια της περιφερειακής αναλογίας και περιφερειακής συνείδησης που λέμε αν ήταν δίκαιο ή όχι και αυτά, ότι ένα σημάζεμα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όταν λέμε πανεπιστήμιο δεν εννοούμε παραδείγματος χάρη στο Μανιάκι ή στο Άργος Οριστικό ή στο Αργοστόλι, στο Λιξούρι, να πιάνεις μια οικοδομή και να λες ότι αυτό είναι πανεπιστήμιο, να νοικιάζεις δύο αίθουσες. Ούτε εννοούμε γαρσονιέρες μόνο. Ναι, ναι. Είναι πολλά πράγματα που δυστυχώς πολλοί δεν τα αντιλαμβάνονται. Επομένως, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τις θέσεις της. Γεγονός είναι ότι αυτό με το θέμα της νομικής ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα σε επίπεδο πανεπιστημιακό που παίζονται. Πάντοτε η νομική είχε δύο σχολές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Ίσως για λόγου παίζονται πολλά συμφέροντα. Είναι μεγάλο ονόματα καθηγητές της νομικής, οι οποίοι διαπρέπουν στην Αθήνα. Ένας είναι ο πατέρας της. Ποιος διαφωνούσε με την. Πολλοί θέλουν να. Παλιά λέγαμε τους υπτάμενους καθηγητές, που επειδή δεν επαρκούσαν οι θέσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ιδρύανε σχολές στην επαρχία. Και έρχονταν μια μισή μέρα στην επαρχία να διδάξουν και επέστρεφαν εκεί, ενώ ο καθηγητής πρέπει να μένει να δημιουργεί σε μια επαρχιακή πόλη. Αυτό το θέμα του πανεπιστημίου, αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω, σαν νεοεκλεγής βουλευτής κυβερνητικός, αυτό που βρήκα, εφόσον είναι όπως είναι, θα προσπαθήσω να το διαιτερήσω και να το υπαυξήσω, να δούμε πόσοι φοιτητές θα έρθουν εδώ, να τους υποδεχτούμε. Ήδη το πρωί με επισκέφτηκε ένας που είναι διδάκτορας στα μέχρι τώρα ΤΕΗ και προβληματιζόταν τι θα γίνει. Δηλαδή, ναι, μεν καλώς έγινε το προεδρικό διάταγμα, καλώς μπήκαν στο μηχανογραφικό, καλώς να έρθουν. Αλλά δεν μπορώ να μην επισημάνω την προχειρότητα. Η προχειρότητα ήταν ότι δεν εξέλεξαν καθηγητές, δηλαδή ιδρύσαν καινούργιες σχολές χωρίς καθηγητές και με τις ίδιες κτηριακές υποδομές. Φυσικά όλα εν δυνάμει μπορούν να αποκατασταθούν και να διορθωθούν. Με ανησυχεί όμως γενικά ότι, και αυτό το είχα πει, όταν ο κύριος Γαβρόγλου επισκέφθηκε τη Δυτική Μακεδονία, δεν έχει πολύ καιρό, επισκέφθηκε μόνο Φλόρινα και Κοζάνη. Εκεί που γίνεται οργασμός ανοικοδόμησης πανεπιστημιακών σχολών, φοιτητικών εστιών και όλα αυτά. Εδώ δεν ήρθε. Και αν θέλετε, εσωτερικά στο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΗ, υπήρχαν εισηγήσεις για συγχώνευση, δηλαδή κατάργηση των τμήματων της Καστοριάς και των Δερβενών. Από εκεί και πέρα τα εξήγηλαν και το έκαναν πράξη να μπουν στο μηχανογραφικό. Δεν πρέπει να βγαίνει από το μυαλό μας όμως ότι πλησιάζαν οι εκλογές και δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα γίνονται και για λόγους πολιτικά νίκους. Τώρα εφόσον έγιναν, εγώ θα λειτουργήσουμε αυτά που έγιναν. Έτσι το βλέπω, αλλά το πανεπιστημιακό άσυλο γρήγορα θα καταργηθεί όπως είναι. Και φυσικά, αν και δεν έγινε πολλή συζήτηση γι' αυτό, δεν εννοείται να. Ουέ και αλίμονο. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε φοιτητές, δεν θα υπάρχει το όριο των 10.000 μονάδων, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε την αριστεία, θέλουμε την ευγενή άμυλα. Θέλουμε να ανταγωνίζονται ευγενικά οι μαθητές να ανέβουν. Είναι εύκολο να είναι όλοι ίσοι, να τους βάλουμε όλους 10 και όπως έκαναν. Αυτό. Να μην τα αναλύσω τώρα και τρώω χρόνο περισσότερο που ήδη μιλάμε αρκετά. Στον κόσμο όμως η ίδρυση πανεπιστημίου συνδυάζεται με τη λογική της γαρσονιέρας, των ενοικίων. Και έτσι πέρασε στον κόσμο. Ναι, λογικό είναι και αυτό. Φέρνει και αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας, νοικιάζονται τα ανίκες στα διαμερίσματα, οι σοφίτες, τα μαγαζιά που όχι, κάναμε. Όχι όμως εις βάρος της ποιότητας των σχολών φαντάζομαι.
Το ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο παιδείας στην κοινωνία, υπάρχουν πολλές ευθύνες. Έχω πει και παλιότερα ότι το μεγαλύτερο κακό που έκανε το Πασόκ τη δεκαετία του 80 ήταν στην παιδεία. Βγήκε μια γενιά ημιμαθών και εμπολής ανελλήνιστων. Αυτό για να το διορθώσουμε θα χρειαστούν χρόνια. Εμείς πιστεύουμε, εδώ που είμαστε στα βόρεια μέρη της Ελλάδος, ότι οι Έλληνες οι σύνοι μετέχονται της ελληνικής παιδείας. Πρέπει να μεταλαμβαδεύσουμε την ελληνική παιδεία και σε εμάς και στους γείτονές μας. Είμαστε υπέρ των κατακτήσεων των μορφωτικών, των πολιτισμικών. Έτσι θέλουμε να κατακτάμε και όχι να αλλάζουμε τα γεωγραφικά σύνορα. Δυστυχώς υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε μια έκπτωση στη γενική παιδεία των νεότερων γενιών. Δεν μιλάμε για τους αρίστους που θα βρουν το δρόμο τους. Εδώ άλλη φορά θα πούμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλα αυτά που υστερούμε, για αγγλόφωνα τμήματα στα κρατικά πανεπιστήμια.